Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sportbilitech, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και αυτό είναι ένα δεύτερο μικρό βίντεο της σειράς εγκατάστασης ενός PID, ενός Rex C100 και ενός Arduino στην καφετιέρα Gadget Baby. <σμήθεια> ε, όπου εδώ, σε αυτό το βίντεο, θα δείξω με σχηματική αναπαράσταση τον τρόπο σύνδεσης του Arduino και των αυτοματισμών που το Arduino χειρίζεται. Θυμίζω εν ολίγης ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω ένα Arduino για να μπορώ να δείχνω σε μία οθόνη OLED χρονόμετρο και διάφορες άλλες ενδείξεις. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ρεύμα στο Arduino. Εδώ λοιπόν έχω επιλέξει σχηματικά μια φωτογραφία ενός Arduino Nano. Ο τρόπος με τον οποίο εγώ έδωσα ρεύμα στο Arduino είναι χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή κινητών από τον οποίο φορτιστή έβγαλα, όπως θα θυμάστε από το βίντεο, την εσωτερική πλακέτα. Το σημείο στο οποίο συνδέονταν η πλακέτα με τους ακροδέκτες που πηγαίνουν στην πρίζα, εγώ αυτούς τους ακροδέκτες ήρθα και τους σύνδεσα στο 1 και 2 όπου έπαιρνε ρεύμα και το PID. Ε, αν κάποιο δεν έχει PID στη μηχανή του και απλά θέλει να κάνει υλοποίηση των αυτοματισμών, τότε θα πρέπει με τη βοήθεια κλεφτών, τα piggybacks, να κλέψει από την, ε, τη φάση και τον ουδέτερο από το κουμπί που, κάνουμε, που ανοίγουμε την καφετιέρα, το κουμπί on-off και κάποιο σημείο στη σύνδεση του καλωδίου πάνω στην καφετιέρα όπως το έχουμε δείξει στο βίντεο μόνο και μόνο για να μπορεί να ανοίγει το Arduino μαζί με την καφετιέρα. Οπότε τι έκανα σύνδεσα εγώ στους ακροδέκτες 1 και 2 του PID που παίρνουν ρεύμα τον φορτίστη των κινητών και προφανώς ο φορτίστης των κινητών από την άλλη μεριά έχει έξοδο USB α, η οποία με ένα καλώδιο USB έρχεται και συνδέεται στην micro USB που έχει το δικό μου Arduino Nano. Έτσι με αυτόν εδώ τον τρόπο ε, έχω δώσει ρεύμα στο Arduino και κάθε φορά που ανοίγει η καφετία ανοίγει και το Arduino. Τώρα, το Arduino το έχω κολλήσει πάνω σε ε, μία πλακέτα και από αυτήν την πλακέτα έχω πάρει από την έξοδο των 5V και την έξοδο ground Uh, έχω, έχω πάρει και έχω κολλήσει πάνω στην πλακέτα τα pins έτσι ώστε να έρχομαι και να uh, τερματίζω πάνω στα pins τα jumpers από κάθε ένα project. Uh, αυτό με βοηθάει καλύτερα γιατί αλλιώς θα, επειδή θα είναι, είναι αρκετά τα project τα οποία χρησιμοποιούν 5V και ground θα έπρεπε να κάνουμε ματήσεις. Τώρα λοιπόν, έχω τοποθετήσει πάνω στην αντλία μου στο κατάλληλο σημείο, εκεί που μου δίνει το βέλτιστο uh, μαγνητικό πεδίο Βέλτιστο από άποψη ένταση αλλά ταυτόχρονα και από άποψη μεταβολή. Το να μην έχω δηλαδή μεγάλη μεταβολή γιατί ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο σε μια αντιαδόνηση. Βρήκα λοιπόν το σημείο το οποίο μου δίνει τι μικρότερε μεταβολέ και έχω κολλήσει με, με κόλλα, με θερμική κόλλα, με, με ένα πιστόλι δηλαδή θερμόκολα. Έχω κολλήσει τον αισθητήρα πάνω στην αγγλία. Το πού ακριβώ στην αγγλία θα τον τοποθετήσετε. Είναι ε, πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε λίγο μόνοι σας μετρώντας το μαγνητικό πεδίο μέσα από τον Hall Sensor. Για όλα αυτά υπάρχουν και για κάθε ένα από τα project τα οποία θα δείξουμε υπάρχουν βίντεο ανάλογα με τον αισθητήρα που θα πάρετε για να μπορέσετε να δείτε με ποιον τρόπο θα κάνετε τις απαραίτητες μετρήσεις. Τώρα λοιπόν ο αισθητήρα, κάθε αισθητήρα, βέβαια έχει, τα έχει με διαφορετική σειρά οπότε θα κοιτάξετε το, το, το data sheet του δικού σας ε, αισθητήρα, ε, έχει τρεις ακροδέκτες. Ο ένας είναι αυτός που θα πρέπει να πάρει 5V, ο άλλος θα πάει στο ground και ο τρίτος είναι το, ο, το καλώδιο data, εκεί λοιπόν που θα μα δίνει τις μετρήσεις του ε, αισθητήρα. Εγώ λοιπόν έχω χρησιμοποιήσει τρία διαφορετικά καλώδια όπου το ένα καλώδιο, δείτε το άσπρο, έρχεται και καταλήγει ε, στο Ground. Το κόκκινο έρχεται και καταλήγει στα 5V, ενώ το καλώδιο Data έρχεται και καταλήγει στο, στην ε, Analog 2 ε, υποδοχή του Arduino Nano. Άπαξ ε, και έχουμε συνδέσει πλέον τον, ε, ε, τον αισθητήρα μας ε, το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία θα παίρνουμε από τον αισθητήρα να ερχόμαστε και να τα βλέπουμε πάνω σε μια οθόνη. Έχω προμηθευτεί μια οθόνη αυτή τη μορφή. Είναι I2C λέγεται η μορφή αυτή τη οθόνη. Έχει τέσσερι ακροδέκτε. Ο ένα θα πάει ground, ο άλλο θα πάει στα 5 v και αυτοί οι δύο ακροδέκτε θα έρθουν και θα συνδεθούν στις analog 4 και 5 uh, του Arduino. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε και αυτά πάνω. Εδώ λοιπόν βλέπετε πάλι με το κόκκινο καλώδιο στα 5V με το άσπρο καλώδιο στο ground και τα άλλα δύο καλώδια έρχονται και συνδέονται με αυτή τη σειρά. Το SCL συνδέεται στην α5 και το SDA συνδέεται στην Α4. Για όλα αυτά υπάρχουν επεξηγήσεις, αν ε, ψάξετε στο Ιντερνετ πώ ακριβώ να συνδέσετε μία I2C οθόνη πάνω σε ένα Arduino. Ε, δεν θα επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό γιατί θέλει η αλήθεια είναι μια εξάσκηση και πάνω στον κώδικα αλλά και πάνω ε, στο κάθε ένα project ξεχωριστά. Τέλος, αυτό που έκανα είναι να έρθω και να συνδέσω μία λεντοτενία ακριβώ κάτω από την καφετιέρα μου για να μου δείχνει ε, καλύτερα φως στο φλιτζάνι την ώρα που γίνεται η εκχείληση. Ε, πώς το έκανα αυτό, σύνδεσα λοιπόν σε αυτήν εδώ την περίπτωση τον ένα ακροδέκτη της λεντοτενίας στο ground, το βλέπετε με λευκό καλώδιο, και τον άλλο ακροδέκτη της λεντοτενίας στην ε, ε, υποδοχή digital 7. Και πάλι εδώ μπορείτε να επιλέξετε όποια digital υποδοχή θέλετε. Ε, οι digital υποδοχές είναι υποδοχές high-low, δηλαδή σου δίνουν δύο επιλογές αν συμβαίνει κάτι ή αν δεν συμβαίνει κάτι να χειριστείς ε, κάποιο project και με αυτόν εδώ τον τρόπο και με τη χρήση του κώδικα εγώ έρχομαι και λέω ότι κάθε φορά που ε, θα πατάω το κουμπί του καφετιέρας για να φτιάχνω καφέ, τότε επειδή η Αγγλία θα παίρνει μπρος και θα καταλαβαίνει ε, μαγνητικό πεδίο αισθητήρα Hall Sensor, τότε μέσα από τον κώδικα έχω ζητήσει να ξεκινάει ένα χρονόμετρο το οποίο θα έρχεται και θα μου το δείχνει ε, στην οθόνη, ενώ ταυτόχρονα θα δίνει εντολή στην Digital Left High έτσι ώστε να έρθει και να ανάψει η λεντοτενία. Ε, δεν θα πλατιάσω παραπάνω. Αν, τον δείτε, αν το δείτε και σε συνδυασμό με το βίντεο που δείχνω την τοποθέτηση, ε, ίσως τα πράγματα ξεδιαλύνουν λίγο περισσότερο να πω ότι όλα αυτά εδώ που βλέπουμε ε, το PID ε, μαζί με τον SSR τον οποίο δεν τον δείχνω εδώ πέρα τον φορτιστή τον οποίο, τον οποίο χρησιμοποιώ για να δώσω ρεύμα στο Arduino το ίδιο το Arduino και η οθόνη όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο μαύρο κουτί το οποίο έχω βάλει εγώ στο πλάι της μηχανής και η λεντοτενία ακριβώς από κάτω. Τα καλώδια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις στην προκειμένη περίπτωση θα είναι καλώδια τα οποία χρησιμοποιούμε για project αυτοματισμών. Δεν θα είναι πολύ χοντρά, θα πρέπει να είναι 24 με 26 AWG ή σε μιλιμέτρη είναι περίπου 0,40 με 0,50 μιλιμέτρ. Και απλά φροντίστε στο τμήμα στο οποίο μπαίνει μέσα στην καφετιέρα ο σένσορας εδώ να τον έχετε ντύσει με ένα θερμοσυστελόμενο για μεγαλύτερη προστασία. Αυτά λοιπόν το προφανώς το project μπορεί να υλοποιηθεί και με άλλους τρόπους. Δεν λέω ότι είναι ο βέλτιστος είναι ένας τρόπος τον οποίο χρησιμοποίησα και εγώ για να το υλοποιήσω. Δουλεύει πάντως αυτή τη στιγμή οπότε δεν υπάρχει λόγος αλλαγής. Αν έχετε κάποια παρατήρηση αν δεν έχετε καταλάβει κάτι, γράψτε μου κάτω στα comments και θα φροντίσω να απαντήσω και να βοηθήσω κι εγώ με τη σειρά μου σε ό,τι μπορώ για το δικό σας project. Ε, είμαι ο SportBillyTech, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο, ε, κάντε μου like και subscribe και μέχρι το επόμενο βίντεο, χαιρετώ!